Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ πολύ καλά, όπως έχετε δει και από τον τίτλο και όπως βλέπετε και εμένα σήμερα. Σήμερα έχουμε τη συλλογή μου από bronzer, contouring palettes και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο των παλετών μου για τα μάτια εννοείται, αλλά πραγματικά έχω μια γκάμα η οποία έχει καλά και κακά στοιχεία, θα έλεγα εγώ. Οπότε ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί όχι, να ξέρετε κι εσείς τι να αγοράζετε και τι να παίρνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πραγματικά δεν ξέρω για σας, πάντως το μεγαλύτερο μου πρόβλημα το καλοκαίρι, εκτός από τη ζέστη εννοείται, είναι τα κουνούπια, παιδιά. Είχα... Ακούστε τώρα story, εντάξει, κοιμόμουν. Το κλασικό που σε ενοχλεί τόσο πολύ, δεν το άκουσα όμως, για καλή μου τύχη, δηλαδή δεν είναι ότι άκουγα το βζζζζ πάνω από τα αυτή μου, ευτυχώς δηλαδή, γιατί εκεί πέρα θα είχαμε ένα προβληματάκι, εκεί εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο, απλά άρχισα να νιώθω όλο μου το σώμα να με ξύνει. Τέλος πάντων, λέω, δεν πάει στην ευχή, θα κουκουλωθώ μέχρι πάνω και θα αφήσω μόνο το κεφάλι μου έξω. Έλα όμως που το κουνούπι ήθελε να βρει απλά να δαγκώσει κάπου, δάγκωσε εδώ. Δάγκωσε εδώ, δάγκωσε εδώ. Δηλαδή λέω, εκείνη τη μέρα πραγματικά ήταν η να με κλαίνει η ρέγγιση μου. Πραγματικά ήταν 2 μέρες μετά το εμβόλιο. Α, αφήστε την εμπειρία μου με το εμβόλιο. Τι πέρασα. Αφήστε. Πυρετούς, χαμός, 3 μέρες κράτησε. Πονοκέφαλος 3 μέρες. Απέσιος πονοκέφαλος. Ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει. Ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει. Ναι. Όλα καλά τώρα, είμαι μια χαρά. Τέλος πάντων, να συνεχίσω την ιστορία με το κουνούπι, γιατί δεν έχει συνειρμό και συνέχεια. Και αυτό που έλεγα για το κουνούπι. Τι γίνεται, το κουνούπι θα είναι. Και αυτό που έλεγα για το κουνούπι, τελικά δεν ήταν κουνούπι, ήταν κουνούπια. Μετά σηκώθηκα νευριασμένη και έβαλα σε όλο μου το σώμα αντικουνουπικό για να μην με τσιμπήσουν, γιατί βαριόμουν μέσα στη νύχτα να ψάξω να τα σκοτώσω. Και εν τέλει, όπως είδατε, με τσίμπησε στο πρόσωπο, οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, δεν έχει παρακάτω. Αλλά ανεβρίασα πάρα πολύ και πραγματικά με εκνευρίζει όσο τίποτα άλλο το να ξυπνήσω μες το βράδυ επειδή έχει κουνούπι το δωμάτιο. Πραγματικά δεν ξέρω για εσάς. Λοιπόν, στο θέμα μας. Πάμε να πούμε τα του μακιγιάζ. Λοιπόν, καλοκαιράκι. Φημίζεται για τα μπρόνζο τέτοια, μελαμψο τέτοια και κοντουρό τέτοια κατάσταση. Πολλές φορές χρειάζεται απλά να βάλεις λίγο έτσι για να δείξει, λόγω του μαυρίσματος που έχουμε το καλοκαίρι. Μην βλέπετε εμένα που δεν μαυρίζει το πρόσωπό μου, αλλά μαυρίζει μόνο το κορμί μου. Τα έχω πει όλα με μια ανάσα σήμερα. Τι έχω κάνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά που έχω εγώ να σας δείξω. Και θα ξεκινήσω με ένα contouring, θα το πω βασικά. Αυτό πούδρα contouring είναι, η City Bronzer είναι από Maybelline. Η συγκεκριμένη πούδρα μυρίζει εκπληκτικά, μυρίζει καρύδα. Έχω έναν εθισμό με την καρύδα, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Έχει ένα πρόβλημα όμως. Η συγκεκριμένη απόχρωση κιόλας είναι η Medium Warm 250. Η αλήθεια είναι πως ενώ φαίνεται πάρα πολύ να έχει ένταση, τέλος πάντων, δεν έχει καθόλου. Δηλαδή εγώ απογοητεύτηκα και έχω δοκιμάσει και άλλες αποχρώσεις της συγκεκριμένης, αλλά με απογοήτευσαν πλήρως νομίζω. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη. Οπότε για μένα δεν αξίζει τον κόπο ούτε τα πόσα κάνει, δεν ξέρω, 6 ευρώ, αυτά, δεν ξέρω. Ούτε αυτά δεν αξίζει να δώσω. Πάμε για άλλα. Συνεχίζω με κάτι που έχετε δει πολλές φορές να το δείχνω σε βίντεό μου και φυσικά ναι, είναι το Global Glow από MAC, Mineralize Skin Finish. Λοιπόν, παιδιά, δείτε τώρα εδώ μαγεία. Την έχω πάρει για δεύτερη φορά, να ξέρετε. Η συγκεκριμένη είναι και η απόχρωση, η Global Glow, να ξέρετε. Έχει και άλλες αποχρώσεις, αλλά είναι εκπληκτική. Βγάζει γυαλάδα. Αφήνει κάτι σαν highlighter. Είναι λίγο κυτρινοπή, οπότε εγώ πάντα από κάτω βάζω ένα contouring πιο ψυχρό. Είναι θερμή αρκετά. Αλλά okay, την αγαπώ και δεν την αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή σχεδόν με αυτό πάντα τελειώνω όλα μου τα μακιγιάζ. Ειδικά για νύφη, να γυρνάει και να φαίνεται όλο το μάγουλο glowy, είναι τέλειο, τέλειο. Συνεχίζω με κάτι συλλεκτικό που έχω στη συλλογή μου, όπα, όπα, έτσι. Λοιπόν, είναι από Μπέκα, η συγκεκριμένη ήταν τότε που είχε κάνει συνεργασία με την Chloe Kardashian και την Malika.
Μαλίκα. Και είναι σε μπιλίτσες, λέω. Σαν σε σταυρόλεξο το βλέπετε. Η αλήθεια είναι πως ενώ φαίνεται πάρα πολύ wow και ότι κάνει θαύματα και παρόλο που είναι Μπέκα, δεν μου άρεσε καθόλου, παιδιά. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, και το χέρι μου να φαίνεται το σφουγγαράκι, ρε παιδί μου, ότι κάτι βγάζει. Δεν λέω με ότι δεν βγάζει και τίποτα, αλλά να, θα περάσω λίγο το χέρι μου να δείτε. Είναι αυτό, αλλά αυτό στο μάγουλο δεν φαίνεται ωραίο. Είναι ένα περίεργο κιτρινό χρυσό σκατουλένιο χρωματάκι. Δεν αξίζει. Δεν υπάρχει βέβαια κιόλας, έτσι σας τα δείχνω γιατί τα έχω και γιατί όχι, να έχετε και μια άποψη. Γενικά αυτά με τις μπίγες εμένα δεν μου πολύ αρέσουν. Μπίγες, χι, μη, καρδούλες κτλ. Δεν ξέρω γιατί το είχα πάρει. Ενθουσιάστηκα. Αυτό. Ήμουνα ένα θύμα του εμπορίου και του marketing. Πολύ συχνά, γενικά, σαν make-up artist. Συνεχίζω με μια παλέτα που ήταν από τις αρχικές παλέτες που είχα αγοράσει γενικά για bronzer και τέτοιο και είναι από Huda Beauty, είναι αυτή εδώ. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραία packaging η Huda Beauty, εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι η 3D Highlighter Palette, νομίζω δεν υπάρχει ακόμα στο Sephora, αλλά τέλος πάντων σας τη δείχνω εγώ πάλι. Λοιπόν, έχει ένα bronzer πολύ ψυχρό, το φοράω κιόλα σήμερα. Ψυχρό, που εδώ φαίνεται ψυχρό και στην κάμερα και στην πραγματικότητα τέλος πάντων, αλλά όταν το βάζεις πάνω στο μαγουλό σου είναι αρκετά θερμό. Έχει ένα sun rouge, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αυτό σαν bronzer. Το βλέπετε πως βγαίνει το bronzer του, βλέπετε, είναι ένα χακί bronzer. Το highlighter που είναι πολύ χρυσοπό, έτσι να το δείτε εδώ, είναι χρυσοπό, αλλά πάλι δεν μου αρέσει για highlighter. Και αυτό που παρά είναι χρυσοπό, που είναι σε πάστα μορφή, αυτό εδώ. Αυτό και αν είναι χρυσοπό. Γενικά δεν με έχει ενθουσιάσει καθόλου αυτή η παλέτα, αν ξαναβγεί με την πάρετε. Και πολύ wow και πολύ wow και πολύ wow και τίποτα, τελικά απογοητεύτηκα. Θα συνεχίσω με μία παλέτα την οποία ακόμα έχει το Sephora. Η συγκεκριμένη είναι της Too Faced. Έχει πάρα πολύ ωραίο packaging, γι' αυτό σας το ανοίγω έτσι μπροστά σας, να το δείτε. Λοιπόν, δεν την βλέπετε καλά γιατί κάνει διάθλαση στο φακό. Αρχικά μυρίζει απ' έξω από τη συσκευασία, μυρίζει σαν, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, σαν παιδικό καλλιντικό. Εμένα αυτό μου μυρίζει τέλος πάντων. Έχει πάρα πολύ ωραίο package. Είναι σαν τσαντάκι για να το παίρνεις για βόλτα. Ανοίγει με καρδούλα μπροστά. Είναι αυτή εδώ η παλετάρα. Λοιπόν, αρχικά πραγματικά όπως σας είπα μυρίζει απίστευτα ωραία. Έχει ένα bronze καφέ εδώ, μια ωραία απόχρωση, απλή, matte. Έχει το τέλειο ρουζ απαραδίπλα, το οποίο δεν είναι για να βάζεις πολύ μεγάλη ποσότητα, βλέπετε πόσο pigmented. Έχει ένα πολύ περίεργο highlighter, το οποίο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά ειρηδίζει σε ροζ και χρυσές αποχρώσεις. Νομίζω δεν φαίνεται καλά στην κάμερα. Έχουμε αυτό εδώ το επίσης εξίσου περίεργο highlighter που πάλι πράσινο χρυσό κάνει. Ούτε αυτό το βλέπετε καλά, αλλά είναι ένα περίεργο πάλι. Μετά εδώ έχει ένα πιο γλυκό θερμό bronze και ένα, δεν έχω δάχτυλα. Μισό. Και έχουμε και εδώ πέρα κάτω ένα αρκετά σκούρο, είναι ένα bronzer, απλά έχει και λίγο σήμερα αυτό το συγκεκριμένο, αν το διακρίνετε σε σχέση με αυτό που ήταν matte. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα για να ξεκινήσετε την καριέρα σας ή για να την έχετε στη συλλογή σας, μόνο αυτή, να και καμία άλλη, πραγματικά χάνω τη φωνή μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι πολύ οικονομική, απλά αυτό. Γενικά η Too Faced, ξέρετε, δεν είναι και από τις πιο οικονομικές εταιρείες, αλλά έχει πάρα πολύ ικανοποιητικά και καλά προϊόντα που κρατάνε. I like it αυτή η παλέτα, παιδιά. Συνεχίζω με την πολύ φορεμένη, πολύ ταξιδεμένη, πολύ αγαπημένη μου Anastasia Beverly Hills Contour Kit Palette. Παιδιά,
Εντάξει, εμένα μου πέφτει το στόμα με αυτή την παλέτα. Δεν έχω ξαναβρει παλέτα που να της μοιάζει ποτέ. Έχει απίστευτα bronzer, απίστευτα bronzer, απίστευτη απόδοση. Αξίζει τα λεφτά της, τα πάνω δεν τα χρησιμοποιώ καν, τα γράφω. Αλλά και μόνο από εδώ και κάτω, που βλέπετε έχουν πιάσει πάτο και στεναχωριέμαι άπειρα, εννοείται όμως το δίνει να πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει αυτό από τη συλλογή μου. Αλλά για μένα είναι η παλέτα που σας συστήνω με τα κλειστά μου μάτια. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάνω look χωρίς αυτή την παλέτα, πραγματικά. Όποια άλλη παλέτα contouring, όπως βλέπετε, έχω για άλλες. Αλλά μου δώσεις, δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένη. Δεν την αλλάζω. Αυτά. Δεν θα πω περισσότερα γιατί γίνομαι φορτική. Συνεχίζω με πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένη Cheekleader Palette από Benefit Cosmetics και άντε γεια. Επίσης την αγαπώ, τη λατρεύω, την υπεραγαπώ. Έχουμε χούλα, αρκετά σκούρο χούλα. Είναι το caramel χούλα. Έχουμε χούλα απλό, που επίσης εμένα μου φαίνεται περίεργο και σκούρο, αλλά το ρυθμίζω. Επίσης μυρίζουν εκπληκτικά. Πινελάκι κλασικά χούλα. Έχουμε κοραλίστα, πολύ ωραίο ρουζάκι. Πινελάκι αυτοκτόνησε. Πολύ ωραίο ρουζάκι. Είναι αυτό στη μέση. Δεν μπορώ να κρατήσω το μεσαίο μου δάχτυλο μόνο του, για να μην σας μπερδεύω το κάνω. Δεν φαίνεται αρκετά σαν ρουζ, αλλά είναι. Είναι ένα μπεζορούζ. Gold Rush, αυτό εδώ. Συνήθως εγώ τα βάζω συνδυαστικά αυτά τα δύο. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, εκτυφλωτικό θα έλεγα highlighter cookie. Από τα πιο έντονα highlighter που έχω δει γενικά. Δεν υπάρχει, να ξέρετε. Δείτε, τώρα το πήρα από το άλλο μου δάχτυλο. Είναι μια παλέτα η οποία αξίζει αν δεν έχεις κάτι άλλο γενικά. Και αν είσαι make-up artist και έχεις τη μούρλο σου να πάρεις παλέτες γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα, μου έχει αρέσει πάρα πολύ, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη. Απλά είναι λίγο έντονη, δηλαδή αποδίδει λίγο έντονα αυτό. Αλλά θέλει έλεγχο, δεν τη δίνω με τυφλά μάτια, με κλειστά μάτια, αλλά τη δίνω. Τέλος έχω και υγρά contouring. Το συγκεκριμένο είναι το γνωστό σε όσους με παρακολουθούν τρίο της Criolan, που έχει... Λοιπόν, έχει το πολύ σκούρο, το οποίο μπορείς να το αναμίξεις και με αυτό το foundation. Αυτό το foundation, ας πούμε, για εμένα είναι πάρα πολύ σκούρο. Τώρα δεν σας φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σκούρο. Δείτε το λίγο πως είναι. Έχει τις φωτεινότητες, το σκούρο και έχει και το foundation για τις αναμίξεις. Με αυτό, καταρχάς είναι πάντα δίπλα μου στα επαγγελματικά μου μακιγιάζ. Και εννοείται με αυτό μπορείς να κάνεις πιο σκούρο ένα make-up, πιο ανοιχτό. Και πάντα σε ένα επαγγελματικό μακιγιάζ καλό είναι να βάζουμε και υγρό, αλλά και πουδρένιο contouring. Οπότε γι' αυτό υπάρχει στη συλλογή μου. Από εκεί και πέρα, αν δεν είστε επαγγελματίας, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να πάρετε ένα υγρό contouring και είναι και πιο δύσχρηστο. Στη συνέχεια και τελειώνω, ένα bronzer σε υγρή μορφή από Charlotte Tilbury. Έχω ανεβάσει και πρόσφατο βίντεο που το δείχνω πώς δουλεύει. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπροστά έχει σφουγγαράκι και θα σας δείξω λίγο τι ωραία που αποδίδει. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Είναι σαν να έχεις βάλει ένα bronzer και highlighter ταυτόχρονα. Είναι εκπληκτικό, είναι πανάκριβο εννοείται, αλλά παρόλα αυτά, βέβαια για τα ML του δεν αξίζει τα λεφτά του, αλλά τα αξίζει για την απόδοσή του. Αυτό θα πω. Και θα κλείσω εδώ σήμερα, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε, όχι την επόμενη λογικά, την πάρα επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, να περνάτε πανέμορφα. Να περάσετε τέλεια τις διακοπές σας, γιατί φτάνουν και οι εβδομάδες των διακοπών. Και τα λέμε σύντομα. Φιλάκια πολλά.